Έλα, τώρα φέτος θα το πω. Αν μου έχει λείψει κάτι από τις τελευταίες σεζόν του Τροχού της Τύχης, είναι η φάση του γρήγορη γύρου που γύριζα και εγώ. Και ως συνήθως, για να δούμε τι θα έρθει στον πράσινο δείκτη. Στον πράσινο δείκτη, χρεοκοπία! Αυτά μου έχουν λείψει. Δώστε μου παιχνίδια να παίζω. Δώστε μου. Τι, δεν άκουσα. Πάλι παρουσίαση. Πάλι το ίδιο εδώ, στο ίδιο σημείο. Ούτε καν στα γράμματα εκεί που είναι η Τζούλια Νόβα. Ούτε. Για να σας μοιράζουμε πολλά χρήματα και δώρα και ένα πεζό 108. Ήρθε το 108, ήρθε και το κορίτσι, το λουλουδάτιο, το φλωράλ. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, θα είναι του ουρανού κατάνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη στα ξαφνικά. Φωνάρες όλοι, παίζουμε μέσα τώρα. Αχ, Τζούλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου τραγουδάς μαζί μου για να μην φαίνεται ότι μόνο εγώ είμαι χάλια. Ήσουν ελαφρώς χειρότερη σήμερα από μένα, μπράβο. Ναι, αλλά μ' αρέσει που στηρίζουμε ένα τον άλλον και δεν μας ενδιαφέρουν οι γνώμες των τρίτων, όπως του Νίκου, της Βίκης και του Χρυσόστομου. Γιατί σου τραγουδάνε καλύτερα. Τραγουδάνε καλύτερα. Τραγουδάμε. Εδώ κάτσε πως τραγούδι. Να δω ποιο θα τραγουδήσει και ποιο θα χορέψει μαζί μου σήμερα. Διότι παίζουμε αμέσως τώρα τη λεξομαχία. Πάμε. Και θα ξεκινήσουμε με αναγραμματισμό. Δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικές λέξεις, οι οποίες περιέχουν ακριβώς ίδια γραμματάκια, απλώς με διαφορετική σειρά. Βίκη. Ρούχο, οχυρό. Ρούχο και οχυρό. Μπράβο. Άψε 100 ευρώ για τη Βίκη μας. Γι' αυτό ρε Βίκη θα ήθελα να γνωρίσω εσένα πρώτη-πρώτη, τη Βίκη μας. Συνήθως οι παίκτες Τζούλια εδώ έρχονται, πολλές φορές τις έχω παρατηρήσει, φέρνουν μαζί τους τα αγούρια τους. Τα αγούρια καμιά φορά είναι άνθρωποι που είναι μαζί τους κτλ. Σήμερα εγώ μαντεύω γιατί δεν προλάβα να γνωριστώ με τη Βίκη. Τερε, πιπίλα! Παίζει πιπίλα μαζί. Φυσικά για να παίζει πιπίλα, άρα ταντεύεις κόσμο. Μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, πόσους μικρούς, πόσους μικρούς. Ένα μωράκι έχω. Μωράκι δηλαδή. Κοριτσάκι. Πιπίλα. Πιπίλα. Πόσο πιπίλα. 6 μηνών. 6 μηνών, δηλαδή πριν από 6 μήνες ήσουν με τη δουλειά εδώ. Τι είναι το πρώτο σου. Το πρώτο μου, ναι. Ωραία, λατρεία θα γίνεται χαμός. Μεγάλη, μεγάλη. Και την άφησε τώρα σπίτι μαζί με τον μπαμπά. Όχι, μαζί με τη γιαγιά. Α, η Μπέμπα με γιαγιά καθάρισε. Ήρθε με το σύζυγο εδώ. Ναι, κύριε, λέει. Αμάξι έχετε για το μωρό. Εγώ δεν έχω, έχει ο μπαμπάς. Συγγνώμη, αύριο μεθαύριο Βίκη θα πας το παιδί κάπου να πεταχτείς με τη γιαγιά. Έτσι. Πού θα το βάλει, πάω. Με το καρότσι και θα βρέχει. Να μην πάρεις ένα πεζό με Άιζοφιξ καθίσματα παιδικά πίσω. Α, αφήνω με το γούρι σου να χαίρεσαι το μπεμπουλί μου το όμορφο. Και πάω να γνωρίσω το φίλο μου, τον Νικόλα, με το ωραίο στυλ. Γεια σου, Νικ. Γεια σου και εσένα. Καλώς όρισε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν. Για μπεμπουλίνη δεν σε κόβω. Πριν από 25 χρόνια ξεμπερδέψαμε. Άρα έχεις παιδί 25 ετών. Ναι, ναι. Ένα μόνο παιδί. Ένα γιο. Με ποιον ήρθες σήμερα στην παρέα εδώ όμως. Με την κολλητή μου. Με την κολλητή φιλή. Ναι, ναι. Σου έχει πει η κολλητή σου ότι τα βρίσκεις και σε κουβάλεις εδώ. Ναι, έτσι μου είπε. Αυτό παραμύθιασε. Σε παραμύθιασε. Ναι. Γιατί τώρα που ήρθες εδώ, σε είδα λίγο, άλλαξε λίγο χρώματα κτλ. Και Τζούλια είναι στον κήπο, λες, όπ, εδώ. Αλλάζει φάση, αλλάζει οπτική μου γωνία. Ναι, αλλά φορά έχει 4 μάτια, είναι δικός μου άνθρωπος και θα τα βρει όλα σύντομα. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και ο τραγουδιστής παρέας, Νάτος! Όχι τίποτα άλλο, θα σου μείνει μετά και το όνομα για να νομίζουν ότι είσαι τραγουδιστής. Το συγκοτραγουδάς για την παρέα, φαντάζομαι. Δεν τραγουδάω. Χορεύεις. Χορεύω. Α, όντως χορεύεις. Όντως χορεύω, ναι, ναι. Πες μου ότι χορεύεις break dance, ότι είμαστε συνάδελφοι. Όχι, δεν χορεύω. Γιατί εγώ τι χορεύω, μου λένε πω ρε φίλε, σαν διαλυμένος πας. Break dance. Και λέω, το κατάλαβα. Latin.
Χορεύεις και διδάσκεις ή απλά χορεύεις για να. Όχι, ερασιτεχνικά έχω ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια. Ναι. Ή και σε λίγο καιρό, αναλόγω θα πάει. Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Έχω βρεθεί στην πολύ δύσκολη θέση να βρεθώ σε Latin Party που όλοι οι άνθρωποι σαν το Χρυσόστομο που ξέρουν να χορεύουν ανά πάση στιγμή πέραγαν τέλεια. Και εγώ που ήθελα να χορέψω, αλλά είμαι άσχετος μυρωδιάς, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνετε όλοι εσείς. Είναι, το βλέπω, αλλά. Μακαρένα, ξέρεις. Αν σ' αρέσει, έκανε εννοείται. Εννοείται Μακαρένα. Έκανε, προφανώς. Τι να ανοίξει Μακαρένα. Θα δοκιμαστεί στη Μακαρένα και μετά στα μακαρόνια. Χρυσόστομο, με καλή επιτυχία. Το παιχνίδι ξεκινάει για όλους τώρα αμέσως. Πάμε. Βίκυ, καλή επιτυχία. Παίρνουμε πρώτη κατηγορία και ξεκινάμε. Και θα ξεκινήσουμε με αθλητή και το άθλημά του. Το αγαπημένο της Βίκης, αθλητής και άθλημα. Φυσικά μου λέει, με κοροϊδεύεις παιδί μου. Θα δείξει. Θα δείξει. Βλέπεις αθλητικά όντως ή μαζί με τον σύζυγο τι γίνεται. Ποδόσφαιρο μου αρέσει να βλέπω. Πολύ ωραία. Τέλεια. Έχουμε βάλει κάτι που έρχεται από το σκάκι βέβαια. Έλα, Βίκη μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σύζυγος, σκάκι όντως. Κοίτα εδώ. Τέλειο ξεκίνημα. Κοίτα εδώ, ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε. Θα ξεκινήσουμε με το Σίγμα. Με το Σίγμα, που έτσι το έχει προετοιμάσει πολλές μέρες τώρα να το πει. Πάρα πολύ καιρό τώρα. Επιτέλους το βγάλεις από πάνω σου. Πάει αυτό. Λοιπόν, άρα έβγαλες 3-4 αντάρια, 4-12, 120 ευρώ. Θες να τα ρισκάρεις σηκώνοντας το ερωτηματικό. Έχει από κάτω η χρεοκοπία ή 500 ευρώ. Πάρε μια απόφαση και παίρνουμε τι κάνουμε. Είναι πολύ αρχή, λέω να το σηκώσουμε. Να το σηκώσουμε. Να. Εγώ σηκώνω το ερωτηματικό και από κάτω υπάρχει μια χρεοκοπία. Να κάνουμε, δεν πειράζει. Εντάξει. Όπως πολύ καλά είπες και πριν, είναι πάρα πολύ αρχή, δεν θα μας ενοχλήσει. Έχασες μόλις 120. Νικόλα μου, good luck. Φύγαμε, ξεκινάει και για σένα το παιχνίδι. Πάμε. Νικόλα, σε έβαλε ο Λαδητής. Από πού είσαι, Καβάλα. Καβάλα, έλα ρε πατριώτη. Μακεδόνας εδώ, ο Νικόλας δικός μου, 150 ευρώ φίλε. Το ρο. Υπάρχει ένα ρο, είναι 150 ευρώ για τον Νίκο που ανέβηκε ήδη πάνω από τα 100. Μπράβο Νίκο. Γιάννης Καβάλα καθόλου Νικόλα, γύρισε. Κάθε καλοκαίρι διακοπές. Διακοπούλες, ε. Είσαι μέσα από Καβάλα ή κάποιο ωραίο μέρος εκεί μέσα, γύρω. Μέσα, ε. Καλό θα είναι αυτό, μόλις μου πεις και αποκαλύψουμε άλλο ένα σύμφωνο. Το μη. Μη Μακεδονία. Εκεί είναι η Καβάλα μας. Ναι, λοιπόν, δικό σου το Μπενατέρ. Τέλεια. Ωραία, για σένα. Ευχαριστώ. Όπο, Καβάλα, Τζούλια. Κάτι ταβέρνες κάτω, έχεις το λιμάνι εκεί, στο πλακόστρο, εκεί τα καλτερίμια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη τα καλτερίμια στην Καβάλα. Ναι, ναι, είναι διατηρητέ. Τι να πούμε για αυτή την ίδια, πιο... Εγώ την έχω μέσα στην τριάδα των πόλεων που αγαπώ στην Ελλάδα από πλευρά τοποθεσία, έτσι. Είναι φοβερό πράγμα. Το μικρό Μονακό. Μικρό Μονακό, έτσι. Το μικρό Μονακό, του έχει πάει Μονακό, κανονικό ζούλια, το μεγάλο. Όχι. Θα πας στο μικρό, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, θα πάω εκεί, θα αναγυρίζεις αν θέλεις ή αγοράζεις ένα φωνή. Θα γυρίσουμε. Και δεν θα ξαναγυρίσεις, γιατί χάνεις τη σειρά σου. Χρυσόστομε, ήρθε η στιγμή να χορέψουμε σάμπα. Δεν θα είναι αερό. Έλα, Χρυσόστομε, φύγαμε. Όσο μου αρέσουν, Χρυσόστομε, οι χωροί αυτοί. Είναι πολύ ωραίοι. Όσο μου αρέσουν, τόσο τα πόδια μου δεν με ακολουθούν. Είναι. Λοιπόν, όπα, ούτε σε να σε ακολουθεί ο τροχός. Κάνε μία σάμπα και ξανάρχομαι. Βίκυ, θα παίξεις δεύτερη φορά. Εύχομαι τώρα να είναι πιο τυχαίρη. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Βίκυ μου, τι δουλειά παράτησες για να γεννήσεις. Λογίστρια. Λογιστικά, θα ξαναγυρίσεις εκεί. Εννοείται. Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Ψάχνουμε λογιστή, Βίκυ. Είμαι διαθέσιμη. Λοιπόν, Βίκυ για 50 ευρώ. Θα πω το κάπα. Το κάπα. Βλέπω το Βίκυ, άμα κερδίζει να με αναλαμβάνει δωρεάν. Λοιπόν, το κάπα, ωραίο. Τέλεια. Είναι τα πρώτα σου 100 ευρώ αυτά. Από εδώ και πέρα μπορεί να αγοράσει φωνή, αν θέλει. Παρακαλώ, γύρισε. Ευχαριστώ πολύ. Αθλητής και το άθλημα του Τζούλια, έτσι. Ναι, και τα δύο. Εδώ θα συνεχίσουμε με 20 ευρώ. Το λάμδα. Συνεχίζω. Βεβαίως, 120 ευρώ. Όπα. Όπα. Τώρα σε θέλω. Πες το. Το νι. Ναυτικός. Ναι, βεβαίως. Πόσα χρήματα έχω μαζέψει. Κοίτα, Βίκυ, μου αρέσει να κάνεις ερωτήσεις της Κιουρία. 420 ευρώ. Άλλη μία.
Άλλη μία θα γυρίσω. Εύχομαι να έρθει πιο μεγάλο ποσό και να φτάσει στη Βίκη μου και στα 620 ευρώ. Έλα να έρθει κάτι καλό. Έλα, ναι. Πλησιάζει. Μπράβο, Βικακή! Μπράβο, 150. Μπράβο, Βικακή, τέλειο γράμμα. Θα μου πεις τώρα για να πάρεις άλλα 150. Περίμενε, περίμενε, σωστό να το κάνουμε. Λεπιπίλα. Το γάμα. Βεβαίως. Λέω να το πω. Πόσα έχουμε, Τζουλιά? 570 ευρώ. Μα τις χίλιες πιπίλες, μπουμπούνα το γρίφο. Γιάννης, ναι. Δρυμονάκος, ναι. Κολύμβηση. Γιάννης Δρυμονάκος, φυσικά μιλάμε για τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, την κολύμβηση! Άψογα, 570 ευρώ συνολικά για την Βίκη σε αυτό το γύρο και 100 από πριν, 670 ξεκίνησε, τέλεια! Τώρα όμως ο Χρυσόστομος αφήνει τη λαμπάντα στην άκρη, ο Νικόλας Ετιώνης. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, δεν τον ερώτησα. Οδηγός ταξί. Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία δεν είναι ταξί, είναι κατηγορία λεξομαχία που τώρα θα μας πει η Τζούλια αμέσως και εσείς θα πατήσετε κουμπί. Τώρα για 200 ευρώ θα πρέπει να βρείτε ένα ζωάκι, ζωικό βασίλειο. Θα βοηθήσω κιόλας, η λέξη δεν είναι γάτα. Πάμε! Σας πέθανα στη βοήθεια, ε! Εύκολο. Και πάλι η Βίκη είναι γρήγορη. Σκατζόχυρος. Αμέ. Βίκη, είσαι νέα μανούλα, δεν τα έχεις μάθει ακόμα τα κόλπα. Εγώ ακόμα αντικούς τα αυτιά μου. Είχε σκα, 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 είναι ένα σκατζόχυρος. Τώρα ετοιμάσου, Βίκη. Είχα δύο κι εγώ, έχω δύο παιδιά και ένα άλλο παιδί τρίτο εδώ, τη Τζούλια. Και αναγκαζόμαστε όλη τη μέρα να τραγουδάμε αυτά τα κομμάτια. Λοιπόν, 870, Βίκη, δεν έχει αφήσει κανένα να πάρει ανάσα. Πάλι καλά, στο δεύτερο γύρο θα παίξει πρώτος ο Νίκος. Όμως τώρα έχουμε διαφημίσεις. Πρώτα απ' όλα η Τζούλια θα μας υπενθυμίσει πώς έχετε κάνει εδώ ακόμα και από την καβάλα που έχει πορτοκαλί ταξί. Ή δεν είναι πορτοκαλί, εσύ Νίκο, τα ξεχνάω. Τώρα τα κάνουν άσπρα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το λευκό. Οπότε, για να έρθετε εδώ στην παρέα μας, θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 είτε θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr κάθετος TV, κάθετος τροχός. Έχετε έρθει με πολλούς δικούς σας ανθρώπους εδώ σήμερα και αυτό είναι ωραίο, αλλά οφείλω να το πω, ο φίλος μου Χρυσόστομος ήρθε εδώ μαζί με όλη τη χορευτική ομάδα Latin και για όλο το κοινό που είναι εδώ σήμερα, παρακαλώ, θέλω να πω ότι είτε χορεύετε, είτε δεν χορεύετε, είτε απολαμβάνετε αυτούς που χορεύουν όπως κάνω εγώ, για το κοινό μας υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Η Festina Group Ελλάς δίνει δώρο κοινού ένα καταπληκτικό ρολόι, παρακαλώ, Κάντινο, ένα ελβετικό ρολόι, το οποίο θα σε βοηθήσει να μετρήσετε τα λεπτά μέχρι να ξαναγυρίσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μια νέα μανούλα που έχουμε σήμερα μαζί μας έχει σκίσει μέχρι τώρα και έχει βγάλει σχεδόν 1000 ευρώ. 870 βέβαια, απέχει πάρα πολύ από το Peugeot 108, το οποίο της λείπει γιατί έχουν ένα αυτοκίνητο στο σπίτι. Αλλά τώρα που ήρθε και νέο μέλος, αν η μαμά θέλει να το πάει βόλτα, με τι θα το πάει. Με τι θα το πάει, Βίκη μου? Έλατε. Με Peugeot 108. Ωστόσο, μέχρι στιγμής με 870 ευρώ δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, ούτε ότι σε φαβορεί, γιατί το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Δεύτερος γύρος. Τι έχουμε στο δεύτερο γύρο, λουλούδι μου? Κυριολεκτικά σήμερα. Φλωράλ, φλωράλ. Θα πρέπει να βρείτε κάτι από την επικαιρότητα. Νικόλα μου, εσύ θα παίξεις πρώτος, καλή τύχη. Η τρίτη λέξη χωρίζεται σε δύο γραμμές, μην μπερδευτείτε. Πάμε. Ξεκινάς πολύ δυναμικά, εάν βρεις ένα σωστό, θα πάρεις 200 κάθε φορά που ανοίγει. Το σίγμα. Έλα. Έλα τώρα.
Και αν κάποιος από εσάς βρει το κίτρινο γράμμα, θα πάρει επιπλέον 200 ευρώ μπόνους. Όμως, μιας και μιλάμε για 200 άρια, κάτσε να σε φτιάξω, φιλαράκο μου, Καβαλιώτη μου, Νικόλα μου, άλλον ένα Νίκο ήξερα, Καβαλιώτη, τον Κουρκούλη. Κάποια στιγμή χορεύαμε μαζί στα μπουζούκια. Χορεύατε μαζί στα μπουζούκια, αυτό τραγουδούσε όμως. Ναι. Εντάξει, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, έχεις αυτό εδώ μπροστά σου. Ίσως σε συμφέρει να το αξιοποιήσεις. Βεβαίως αυτό έχει χρήση και στον τελικό, εάν φτάσεις. Διαφορετικά μου το δίνεις τώρα, εάν θέλεις, είναι μια καλή στιγμή, για να πάρεις άλλα 200 για το επόμενο γράμμα που θα μου πεις. Και αν υπάρχει βεβαίως. Είναι κάτι που σκέφτεσαι? Πες του μέχρι να μου το σκεφτείς, θα σου πω εγώ. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Λοιπόν, το ρεφρέν τελείωσε, πες μου τι θα κάνουμε. Μου το δίνεις? Έλα ρε Νικόλα. Λοιπόν, ακούμε το επόμενο, ήρθα εδώ και ακούω το επόμενο γράμμα. Πάμε. Το μη. Άλλα 200, μπράβο. Μπράβο. Εντάξει. Θα ήταν πολύ καλύτερα να υπήρχαν έστω δύο, αλλά να σου πω κάτι, δεν θα παραπονεθούμε. Μία φορά γύρισες, 4 κοστάρια έβγαλες. Πάμε. Με ένα γύρισμα, 4 κατοστάρι. Τα μισά λεφτά από αυτά που έχει η Βίγκη. Α, τέτοιος είσαι εσύ. Έλα, μπράβο. Α, τώρα σε πήραμε χαμπάρι, άνθρωπος είσαι. Παλιό πράγμα. Παλιό πράγμα. Λέγε, μεγάλε. Το ρο. Έλα, ρε φίλε. Πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Νίκος. Εντάξει, βρεμιά του Νίκου, δυο του Νίκου, τρεις και το τσακώσαμε. Νίκο, έχεις γυρίσει 2 φορές και έχεις βγάλει 1200 ευρώ, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια, σκέφτεσαι πολύ πάνω από τα 100. Κάνε ό,τι θέλεις, είσαι ο άρχοντας του γύρου. Ακόμα μία. Άλλα 200. Άλλα 200. Σε πάω, ρε φίλε. Σε πάω, γιατί εκεί, το μυαλό σου είναι εκεί. Στην αισιόδοξη σκέψη, άλλα 200. Να τα! Όχι. Έφυγα. Κοντά είσαι όμως, 300 είναι, παιδιά! Ακόμα περισσότερο. Θα πάρει καλύτερο ο Θεός. Το έκανε. Έλα. Δεν είσαι ωραίος όμως. Δεν κρατάς το λόγο σου. 200 είπες, 300 έφερες. Καλά, θα σας χαρίσω τα 100 μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά είναι δωρεπιταγή. Θα την πάρεις ολόκληρη. Θα στέλνουμε ήδη σε καβάλα. Πες μου, σε παρακαλώ, ένα γράμμα. Κάπα. Κάπα για να κερδίσουμε δωρεπιταγή επίπλων 900 αξίας 300 ευρώ. Ναι, tinyakos.gr διαλέγεις και θα στέλνουμε σπίτι γιατί η ποιότητά μας και η αμεσότητα και η κομψότητα και η εξυπηρέτηση του Τινιακού είναι ασυναγωνιστή. Πώς έχουμε εδώ? 1520 ευρώ. Τώρα μήπως θα ήθελες αναφωνία? Να πάρουμε το αλφα. Τζούλια, τον είδες, ζωρίστηκε να πάρει ένα φωνή 100 ευρώ. Δεν δίνει τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, Νίκο, δυστυχώς έχεις ξεπέσει στα 1420 μόνο, φίλε. Γυρίζεις. Ναι. Εντάξει, εμείς οι Προελλαδίτες είμαστε και λίγο κρύο αίμα, αλλά ο Νίκος το έχει παγώσει λιγάκι το θέμα. Αλλά πάντα φλερτάρει με το 200. Σου ξέφυγε και πήγε στα 20. Λάμδα. 1440. Τι κάνουμε? Γυρνάμε. Θαραλέο τον βρίσκω. Twenty Century Fox. Ναι. Νίκο, 1500 ευρώ σχεδόν. 1440 και επιμένεις στα σύμφωνα. Χρυσόστομε, έχεις 17 κίνητρα παραπάνω από ό,τι είχες πριν, για να λύσεις το γρίφο. Ακόμα και ένα ευρώ να πάρεις, δεν θα πάρει 1440 ο Νίκος. Και αυτό είναι επίσης κέρδος για εσένα. Οπότε, έχει και αυτό στο νου σου και πάμε. Τενίδα. Θα πω το ταφ. Τραμπολίνο. Τραμπολίνο. Πάρε 200 ευρώ. Σε αυτό το γύρο όλοι ξεκινάνε με 200. Ναι, ναι, ξεκινάμε καλά. Χρυσόστομε, η κατηγορία μας είναι επικαιρότητα. Είναι επικαιρότητα. Δεν πάει κάπου το μυαλό. Δεν πάει κάπου, όχι. Να.
Όταν δεν χορεύει, Χρυσόστομο, τι κάνει, σπουδάζει. Σπουδάζω, ναι, φοιτητή είμαι στο ΤΕΙΠΙΡΙΑ, ηλεκτρολόγων μηχανικών. Τέλεια. Μάθε τέχνη και άστινε, γιατί άμα χρεοκοπήσει, θα τη βιάσει την τέχνη μετά. Λοιπόν, μία φορά γύρισε, η δεύτερη δεν ήταν καλή. Δεν μα έκατσε, εντάξει. Και τώρα τι έχουμε εδώ. Έχουμε τη Βίκη, η οποία από τα 870 ευρώ και την πιο δύσκολη θέση σε αυτό το γύρο, την τρίτη θέση, έχει την ευκαιρία να το λύσει λίγο. Να παραμείνει η πρώτη και να μην πάρει κανείς τίποτα άλλο. Mm-hmm. Παρακαλώ. Καλό αυτό. Θα χρειαστεί να μου πεις εάν θέλεις ένα σύμφωνο για να σου δώσουμε δωρεάν το επόμενο φωνή. Ωραία, θα πω το πι. Πι, όπως λέμε, πάνω μωρού και ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει φωνή. Νίκο, έρθε και πάλι η σειρά σου χάρη στην αστοχία του Χρυσόστομου και της Βίκης. Τι κάνεις τώρα? Θα γυρίσω μία. Θα γυρίσεις. Πάλι. Φίλε, είσαι σίγουρα από την Καβάλα ή από την Κέρκυρα? Δεν μαθαίνει από τα λάθη του με τίποτα. Έλα, γύρισε. Είναι τολμηρός παίχτης. Παιδιά, είναι και αυτό μια στρατηγική. Εάν σε επιβραβεύσει αυτό το μεγάλο ρίσκο, τελειώνεις με πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό ακριβώς σας έλεγα. Απίστευτος. Ακούω το γράμμα. Θήτα. Και είναι και το τυχερό γράμμα. Σήκωσε το επιδείο, Νικόλα. Σήκωσε το επιδείο. Και λογικά τώρα, Τζούλια, μόνο σε αυτό το γύρο, έχει 1680. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Εάν λύσει το γρίφο στη συνέχεια, όλα διπλασιάζονται και είσαι πάνω από 3.000 ευρώ από το δεύτερο γύρο. Πάμε, πες μου τι κάνεις. Αγοράσουμε. Πες μου λοιπόν. Το γιώτα. Ένα γιώτα. 1.580 ευρώ που μπορεί να γίνουν 3.160. Νίκο, τι κάνεις? Αγοράσω ξανά. Το όμικρο. Υπάρχει, παιδιά, το όμικρο. Τρεις φορές. Δεν χρειάζεται, Νίκο, να σου υπενθυμίζω το ποσό που έχεις, είναι πολύ μεγάλο. Θέλω να ξέρω την επόμενη κίνησή σου, τα επόμενα 4 πλέον δευτερόλεπτα. Αγοράσω και το ύψιλο. Ένα. Πω. Αυτό έπρεπε να το πεις πιο νωρίς. Θα σου είχε ανοίξει πόρτες, δρόμους και παράθυρα. Το έχει βρει ήδη η Βίκη, μην πω και ο Χρυσόστομος. Αλλά μόνο εγώ δεν το βρήκα. Νίκο, συνήθως έτσι γίνεται. Όποιος έχει τα λεφτά δεν το ξέρει και όποιος το ξέρει δεν έχει λεφτά. Πάμε. Το ήττα. Τέταρτο σερί φωνή. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Τρεις φορές υπάρχει το ήττα. Σχεδόν ολοκληρώνεται ο γρίφος. Θυμίζω, η τρίτη λέξη συνεχίζει από κάτω, αν σε μπερδεύει αυτό. Τώρα θέλω να μου πεις τα επόμενα δευτερόλεπτα αν θα γυρίσεις ή θα αγοράσεις κι άλλο ένα φωνή. Έχουμε απομείνει κανένα δυο, αν δεν κάνω λάθος. Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις τώρα. Έχεις κολλήσει. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Δεν πειράζει. Ίσως το επόμενο γράμμα να σου λύσει το γρίφο. Το ποσό είναι ακόμη μεγάλο γιατί διπλασιάζεται. Πολύ τυχερός. Σε ποσό έπεσες. Το φι. Φλάουτο. Ορίστε, η πρώτη λέξη εμφανίστηκε ήδη, αλλά να και η δεύτερη λέξη που βγάζει νόημα. Νίκο, αν το ξέρεις, πες το τώρα και πάρε 1360 επί 2. Εάν δεν το ξέρεις, αγόρασε ή γύρισε. Το βρήκα. Έρχομαι δίπλα σου γιατί είναι πολύ σπουδαίο το να λύσεις αυτό το γρίφο εσύ σωστά. Γελάς, αλλά... Ναι, γιατί όλοι το βρήκαν εκτός από μένα. Το βρήκες τώρα. Ναι. Γελάει καλύτερα, ποιος γελάει τελευταίος. Σε ακούω δυνατά. Ακέφαλη Αφροδίτη βρέθηκε στα έργα του μετρό. Ακέφαλη Αφροδίτη βρέθηκε στα έργα του μετρό. Σε περίπτωση που είναι ακριβώς έτσι στον πίνακά μας, κερδίζεις περισσότερα από 2.600 ευρώ. 2.720! 2.720 ο Νίκος! Μπράβο, όπως μπράβο τους ανθρώπους που βρήκαν την ακέφαλη Αφροδίτη στα έργα του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο τόσα χρόνια επιτέλους να το ξεκινήσουμε. Τώρα που ξεκινήσαμε, θα βρούμε μέχρι και το Βουκεφάλα μέσα. Όλα θα τα βρούμε. Λοιπόν, να πως αλλάζουν τα πράγματα. Να πως αλλάζουν. Η Βίκη ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτη με 870, τώρα είναι πολύ πίσω
2.000 ευρώ πίσω από τον πρωτοπόρο Νίκο. Πάμε στον τρίτο γύρο. Θέλω να ξέρετε ότι αυτός ο γύρος κρύβει παγίδες μόνο για όσους έχουν χρήματα. Και θα είναι επιπλέον μπόνους με 200 ευρώ. Να λοιπόν που έχει και μπόνους, να λοιπόν που έχει και παγίδες για τους πρωτοπόρους. Νίκο, εσένα κοιτάω, με τόσα λεφτά που έβγαλες, πλέον η χρεοκοπή απλά σε έχει άλλο νόημα για σένα. Σε αρέσει με το Χρυσόστομο που δεν έχει να φοβηθεί οτιδήποτε, παίζει και πρώτος. Θα πάρουμε για μια φοβερή κατηγορία που φυσικά είναι Latin χορή. Έτσι. Εκτός από Latin είμαι και παραδοσιακά, χορεύω και παραδοσιακά και λαϊκά. Θρακιώτικα χορεύεις. Οπότε γενικότερα χορή μάλλον. Όχι, αλλά μας μαθαίνουν στο Δήμο του Περιστερίου. Απολύεσαι. Είμαστε. Δεν χορεύεις θρακιώτικα, δεν κατάλαβα. Σιγά τώρα. Δεν σε παρακαλώ, δεν μου μίλας, αλλά δεν είμαστε φίλοι. Πες μου, Τζούλια. Τώρα θα ψάχνετε για μία παροιμία. Μία παροιμία, παρακαλώ, όπως λέμε, πια σταυγό και κούρευτο. Χριστόφορε, Χρυσόστομε. Κρίς, λέγε με Κρίς. Μάικ σε φωνάζουνε. Όχι. Όχι, Κρίς είναι ο καλύτερος σου. Κρίς, ναι, φίλε, με βολεύει γιατί μέχρι να πω Χρυσόστομε, το κάνω 7 φορές λάθος, όπου μιλάω και γρήγορα. Ακριβώς. Έλα, Κρίς, δώσ' του. Πολύ τυχερός. Ωραία, λοιπόν, θα πω το σίγμα. Όπως λέμε, σάλσα. Όπως λέμε, σάλσα. Έπιπλα την 900 στα χέρια σου, 300 ευρώ εδώ επιταγή, με έπιπλο που θα σε σοκάρει ευχάριστα. Μένεις μόνος, Κρίς. Ναι, εντάξει, τώρα μένω μόνος, με τους γονείς μου βασικά, εντάξει. Μόνος με τους γονείς σου. Ναι, επειδή είμαι η ΤΕΙ Πειραιά είμαι εδώ, οπότε εντάξει, είμαστε με τους γονείς μου. Φίλε, κανείς που μένει με τους γονείς σου δεν μένει μόνος, να το ξέρεις αυτό και να θέλει. Λοιπόν, και στον λόγο που είμαι γονιός. Λοιπόν. Για να καλοπιάσει τη μαμά, τη στείλουμε έπλο 900 και μετά βρήκα σε δικό σπίτι μόνο. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Έλα. Πολύ ωραία. Ναι, τέλεια. Πολύ καλά. Θα πω το ταφ. 400 ευρώ για σένα, Χρυσόστομε, με τέλειο. Μπράβο σου. Εννοείται μπορεί να αγοράσει φωνή, ναι. Ναι, προφανώς, προφανώς. Η μαμά πήρε το επιπλάκι, εσύ πες τα 400. Συνεχίζει. Ό,τι θέλεις. Θα μπορούσε να αγοράσει βέβαια σπονιέντα, αλλά ξέρει ότι ο Νίκος έχει 2.700 ευρώ και σου λέει τώρα πού να σταματάμε να κάνουμε στάση. Πάμε όπως είμαστε κατευθείαν. Να το, ωραίο αυτό. Ζούλια! Έλα. Θέλω να δώσεις οδηγίες χρήσεως στον φίλο μου τον Κρίς. Τι κάνει με τον detective. Για πάρε Κρίς τον detective. Δεν χρειάζεται να μας πει σύμφωνο, αρκεί μόνο να διαλέξεις οποιοδήποτε κουτάκι. Οποιαδήποτε κουτάκι. Οποιοδήποτε, λοιπόν. Όποιο θέλεις. Σήμερα το μάθες. Λοιπόν. Έλα, ούτε YouTube δεν μας έχεις δει. Λοιπόν, στη δεύτερη σειρά, το πέμπτο. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό. Εκεί είμαστε. Αυτό, αυτό, ναι. Ποιο είναι. Είναι το μη, σίγουρα θα έχει άλλα μη. Δεν μπορεί ρε Τζούλια, τόσο μεγάλος γρίφος. Έχει άλλο ένα. Τέλεια, μπράβο, έκανες καλή επιλογή. Χρυσόστομε, πολύ ωραία. Όχι, ο Χρυσόστομος φαίνεται ότι δεν γνώριζε την. Την φέτα αυτή, αλλά συμβαίνει σε πολλούς που βλέπουν την Τζούλια με λουλουδά το παντελόνι. Με συγχωρείτε. Ξέρετε λοιπόν. Του κανονισμού. Λοιπόν, μια χαρά τα πας. Ξέρεις ότι έχεις 8 κατοστάρικα ήδη. Συνέχισε εάν θέλεις γυρίζοντας ή αγόρασε αν νιώθεις ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Συνεχίζω, μωρέ. Γιατί έχουμε και μια λαμπάντα να χορέψουμε, Τζούλια, και δεν θα χορέψω εγώ βεβαίως με το Χρυσόστομο. Εγώ κάνω τον καβαλιέρο σε όλες τις κυρίες. Εσύ θα κάνεις σήμερα την τάμα. Α, οκ. Ένα καταπληκτικό ρολόι φεστίνα, το οποίο κοστίζει και 210 ευρώ, θα έρθει στο χέρι σου. Ένα γράμμα θέλω. Θα πω το λάμδα. Σήκωσε το ρολόι, σε παρακαλώ. Είναι δικό σου, είναι κομψό, είναι υπέροχο και κοστίζει και 210 και σε ανεβάζει πάνω από τα 1000 ευρώ. Τέλειο. Όλοι οι παίκτες μας, Τζούλια, κάνουν από ένα δικό τους γύρο. Έναν έκανε η Βίκη, έναν έκανε ο Νίκος και ήδη κάνει έναν ο Κρίς. Θέλω να μου πεις τώρα που πέρασε το χιλιάρικο, πώς νιώθεις καλύτερα, να γυρίσεις ξανά ή να αγοράσεις ένα φωνήεν. Θα αγοράσω ένα φωνήεν, θα πω το α. Αρκετά. Πολύ καλή επιλογή. Η παροιμία αρχίζει και σχηματίζεται. Οι επιλογές σου βέβαια παραμένουν ίδιες, δεν θα στο επενθυμίσω. Ξέρεις πολύ καλά ότι με τόσα χρήματα που έχεις, αν πας τη μία αγοράσεις όποια φωνή θέλεις. Αν δεν θέλεις, εδώ είναι ο τροχός. Για άλλα 30.
Πολύ κοντά στο φόρο ήσουν εκεί, θα γινόντουσαν ζημιές φοβερές. Θα πω το πι. 4 πι. Είναι ένας πολύ καλός γύρος για σένα μέχρι τώρα, Κρις. Πάμε καλά, θα δείξει, ναι. Για πες μου τώρα. Θα πάρω, θα αγοράσω. Λογικό ακούγεται. Θα αγοράσω, ναι, θα το όμικρον. Κάθε επιλογή που κάνεις είναι εύστοχη. Και αυτό σε κρατάει και στο χιλιάρικο, λίγο παρακάτω, και στο γρίφο και στο παιχνίδι. Τώρα. Ναι. Εξαλατρία, δεν θέλω να αποφασίσεις. Συνεχίζω, γυρίζω. Παρακαλώ. Μία παροιμία. Η οποία δυσκολεύει λίγο το εξώστομο. Η Βίκη, έχεις υποψιαστεί κάτι? Είσαι σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο είσαι. 30 ευρώ, Κρις. Θα πω το νι. Αμέ, υπάρχει ένα. Τι ένα, τρία υπάρχουν τελικά. Ωραία. Νομίζω ότι εδώ σιγά σιγά πολλοί κόσμος βρήκε το γρίφο, μεταξύ των οποίων έχουν διάσει ο Νίκος και η Βίκη. Κάτι έχουν μαντέψει. Όχι, λάθος κατάλαβα. Μόνο εγώ το βρήκα, ε. Χρυσόστομο το βρήκα εγώ, αλλά δεν έχω 1040 που έχεις εσύ. Τι κάνεις? Θα γυρίσω. Ναι. Πάρει μία. Έλα, φύγε, 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 φύγε. Μπράβο, γιατί το επόμενο γράμμα που θα μου πεις θα σου φέρει και 200 ευρώ και γλίτωσες και τη χρεοκοπία πλάς. Ναι. Θα πω... το θήτα. Το οποίο θήτα δεν υπάρχει. Και εδώ ακινητοποιήσεις τα 1.040 ευρώ, Βίκη. 1.040 από εδώ ο Χρυσόστομος, αλλά 2.700 τόσο από εκεί ο Νίκος. Τι θα κάνεις τώρα εσύ? Το έχω βρει, πρέπει να... Το κατάλαβα το έχεις βρει, γι' αυτό ρωτάω τι θα κάνεις. Θα γυρίσω. Θα γυρίσεις. Ναι. Πάμε. Ο τρίτος γύρος κρύβει και χρεοκοπία πλάς, κρύβει και φόρο 50%. Πράγματα που ανατρέπουν καταστάσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήρθε σε σένα, ήρθε ένα εικοσάρικο. Τώρα. Να υποθέσω ότι ξαναγυρίζεις μετά από αυτά τα 40 ευρώ που έβγαλες. Ναι, 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 βέβαια. Ωραία, κάντο. Σε ταλαιπωρεί η Μπέμπα? Καθόλου, είναι πάρα πολύ καλή. Καλό νινί. Πολύ, πάρα πολύ. Θα σου χρειαστεί. Θέλεις τζάμπα φωνιέν? Όχι, όχι. Αλλά τι λέω, αφού έχεις βρει το γρίφο. Ναι. Πες μου ποιο γράμμα νομίζεις θα σου φέρει τα 40 τώρα. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Εγώ έχω κράτησει την πιπίλα για να σε ρωτήσω με την πιπίλα στο χέρι αν θα ξαναγυρίσεις. Δεν ξέρω πώς νιώθεις. Έχεις 80 ευρώ μόνο άλλη σε αυτό το γύρο. Δεν έχεις πέρασει το χιλιάρικο ακόμη. Άλλη μία. Εάν λύσεις το γρίφο που μάλλον θα το λύσεις, αν όλα σου πάνε καλά, ο Χρυσόστομος δεν θα πάρει τα 1000 ευρώ, αλλά ο Νίκος θα παραμείνει στα 2700. Πάμε. Το ποσό της λείπει. Ή ο φόρος. Έλα! Ακόμη πιο χαμηλά, στα 10 ευρώ. Το γάμα. Όπως λέμε, γούτσου γούτσου. Έτσι. Κάνεις γούτσου γούτσου στη μικρή? Κάνω, κάνω. Πολύ. Μαγουλάκι παίζει? Παίζει. Λούσιο, ε. Λοιπόν, επειδή τελείωσαν τα σύμφωνα, για να σου ανεβάσω λίγο τη διάθεση, θα σου πω κάτι που ξέχασες και εσύ και όλοι οι παίκτες προφανώς το σειρό παίζουμε. Ο γύρος αυτός είναι και μπόνους. Άρα δεν θα πάρεις μόνο αυτά που έχεις εδώ μπροστά σου, τα οποία είναι τζούλια μου. 100 ευρώ. 100, θα πάρεις και άλλα 200-300 το σύνολο. Θα ανέβεις πάνω από το χιλιάρικο και είναι ένα καλό σκαλοπάτι για τον επόμενο γύρο. Πες το. Είναι πολύ μπαρμπέριδες για τους πανού τα γένια. Είναι πολύ μπαρμπέριδες για τους πανού τα γένια. Η επόμενη λεξιομαχία θα κρίνει πάρα πολλά πράγματα. Αφενός με γιατί ο Νίκος πλέον είπε ένα ουφ, έφυγε χρεοκοπία πλάσα από μπροστά μου. Δεν θα την ξαναδείς, αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα το κυνήγι συνεχίζεται μόνο με χρήματα για τον Χρυσόστομο και για την Βίκη. Και η λεξιομαχία που έρχεται τώρα είναι μια λεξιομαχία που θα σας δώσει το δικαίωμα να διαλέξετε εσείς κατηγορία. Πάμε. Και στην οποία τα γράμματά μας θα αναβοσβήνουν, οπότε θα πρέπει να συγκεντρωθείτε και θα είναι για 300 ευρώ και θα ψάχνετε για κάτι το οποίο βρίσκεται στο σπίτι. Κρις, πες το. Ανεμιστήρας οροφής. Ανεμιστήρας οροφής. Thank you.
Σωστό, 3 γραμμοστάρικα. Λοιπόν, θα σου προσφέρουμε 3 κατηγορίες. Θέλω να το σκεφτείς καλά στη διάρκεια των διαφημίσεων και να μου απαντήσεις ποια θα μας ακολουθήσει στο γύρο που κρίνει τον νικητή ή την νικήτρια. Τίτλος βιβλίου είναι η μία κατηγορία. Για τους μικρούς μας φίλους είναι η δεύτερη. Και πού βρισκόμαστε είναι η τρίτη. Το σκέφτεσαι καλά και όταν θα το αποφασίσεις θα έρθει μαζί μου να πάμε να μάθουμε στη Τζούλια να χορεύει. Τι ρε η Κρίς? Μπατσάτα. Μπατσάτα. Ένα χαλαρό χορό από Λάτιν. Σοβαρά. Μπατσάτα δεν είναι φαγητό, εγώ έχω φάει πολλές. Δεν ξέρω αν είναι φαγητό. Όχι. Ναι, οπότε βλέπεις δεν είναι φαγητό. Οπότε... Το μπερδεύω με την μπαγκέτα εγώ. Λοιπόν, έλα εδώ Χριστό στο Μέντια Θυμής να μάθουμε μπατσάτα. Έλα εδώ. Σε όλη τη διάρκεια των διαφημίσεων. Κάναμε μαθήματα. Το μουσικό ζευγάρι που βλέπετε πίσω μου, ο Κρίς και η Τζούλια Νόβα, ετοίμασαν ένα special χορευτικό πρόγραμμα. Τι θα να έχουν τα dancing. Κοιτάξτε τώρα, ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Μπατσάτα! Πολύ καλός. Είναι πολύ ωραίος ο χορός. Υπήρχε αυτός. Μόνο ένας όρος και είναι η μουσική υπόκριση να είναι η δική μου. Είστε έτοιμοι? Εννοείται. Φτιάχνω ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι. Βάζω το πεζό 108 εδώ. Φτιάχνω ατμόσφαιρα και πάμε. Τζούλια Νόβα και Κρίς! Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο Κρίς! Μπράβο δάσκαλε! Πολύ καλή Τζούλια, πάρα πολύ καλή να μου το μάθεις! Λοιπόν, Κρίς, τουλάχιστον μας έδειξες τι δημιουργικός άνθρωπος είσαι, παρότι είσαι τελευταίος και με διαφορά και μπράβο σου. Τουλάχιστον εσύ χόρεψε με την Τζούλια Νόβα, αυτή η εμπειρία. Ποιος άλλος την έχει αυτή την εμπειρία. Νίκο μου, την μπάτσες, βολέψου με τα 2.720 ευρώ που κέρδισες. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Αφού χόρεψες εγώ με την Τζούλια, εγώ δεν χορεύω. Πολλοί θα το έλεγαν αυτό, ήταν λεφτά να τελειώσουν. Έλα, με βλέπουν τώρα όλοι. Εγώ δεν θέλω χρήματα καθόλου. Έγινε, Χρυσό, θα με χάρηκα πολύ. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Ήτανε μαζί μας. Έφυγες. Γεια σου. Λοιπόν, φεύγει. Θα παίξω εγώ. Πίσω. Θα κάτσε εδώ. Υπάρχουν χρήματα και για σένα στο τρόπο. Λοιπόν, παίζει πρώτο. Όχι επειδή χόρεψε, επειδή είναι η σειρά σου. Τώρα έχω πάρει και αέρα. Θα διαλέξει η κατηγορία και είναι ο γύρος με τα 500 ευρώ. Θέλω σε παρακαλώ να μου πεις, μιας και κέρδισες τη δεύτερη λεξομαχία, ποια κατηγορία επέλεξες ανάμεσα σε τίτλο βιβλίο για τους μικρούς μας φίλους και πού βρισκόμαστε. Θα πάρω το τίτλο βιβλίου. Τελευταίος γύρος με βιβλίο, τώρα. Ένα βιβλίο θα εμφανιστεί στον πίνακα. Ο Κρίς, ο χορεθαράς μας, θα παίξει πρώτος και αν βγάλει τα ανάλογα 500 ευρώ, έφτασε και τον Νίκο. Όλα γίνονται, όλα τα έχουμε δει. Να ο γρίφος, Χρυσόστομε. Καλή επιτυχία, ξεκινάμε, πάμε! Μεγάλη διαφορά έκτισε ο Νικόλας. Μόνο με 500 ευρώ καλύπτεται. Τίποτα άλλο. 80. Ξεκινάμε. Ένα σίγμα. Σίγμα. Τι? Και ξεκινάμε και τελειώνουμε εδώ. Βίκυ, δεν είναι κοντινή απόσταση. Αλλά πραγματικά ένα 500 με ένα διπλό γραμματάκι βάζει φωτιά στο μαγαζί. Πάμε, Βίκυ! Ευχαριστώ. 40. Το ταφ. Λοιπόν, έχει ένα ταφ. Καλό είναι που έχει ένα. Πάμε να γυρίσεις για το 500. Όχι, έλα! Λοκοπία. Έλα! Τόσο κοντά, μα τόσο μακριά η επιτυχία από την αποτυχία. Πάει και δεύτερη ευκαιρία σου και πάω εδώ στον Νικόλα. Καβαλάρα, δύναμη. Ήρθε η στιγμή το ποσό που έχεις που είναι 2.700 και να το κάνεις κάνα 5.000 αδερφέ μου και να πάμε διπλή κούρσα μέχρι την Καβάλα. Πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, πήγαινε, έλα, 4 φορές. Με Τζούλια Νόβα να αναστατωθεί η πόλη, όλοι φύγαμε! Μπορούμε. Με το ταξί θα πάμε, Τζούλια. Με το ταξί θα πάμε. Άμα ο Νίκος βγήκε από το 1.000, έχουμε φύγει. Όπως είμαστε από κάμπα στούντιο, κατευθείαν Καβάλα. Το κάστρο από κάτω. Οπα!
Πόπαχε! Δεν λέω τίποτα άλλο. Σταματάω εδώ. Το γράμμα που θα ακουστεί τώρα μπορεί να μας φτάσει πάνω από 5,5 χιλιάρικα. Το κάπα. Και δεν υπάρχει. Ούτε ένα. Λαμπάντα. Τι έχει γίνει εδώ μέσα σε τρία γυρίσματα. Όλα έγιναν. Όπα. Θα το φέρεις εσύ το jackpot. Δυστυχώς όχι. Ό,τι μικρότερο υπήρχε, το έφερες. Το νι. Υπάρχει ένα νι. Θα ξαναγυρίσεις αμέσως, χωρίς να με κοιτάς καν. Όχι. Όχι, όχι. Δεν ήρθε το 500. Τι σωστή. Δεν ήρθε. Το πι. Δυστυχώς έχει. Καταλαβαίνεις γιατί λέω δυστυχώς. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Πάμε, τελειώνουν τα γράμματα, αυτό εννοώ. Ναι. Βεβαίως, αν δεν είχε, δεν θα έπαιζες κιόλας. Έλα λίγο ακόμη. Μη. Μακαρένα. 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 Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Ας γυρίσω τώρα. Βεβαίως. Πες μου, φίλε μου. Το ρο. Το ξέρεις, βρε. Όχι. Ας την τύχη, θα λες. Σε ωραίος τύπος, σε πάω. Πάμε, γύρισε ξανά. Γυρίζουμε, όλα. Ναι. Για την τιμή των όπλων, εσύ, Κρίς. Άλλωστε, εσύ είσαι... Εγώ το στόχο τον έκανα. Είσαι ο πρώτος νικητής της ημέρας. Χόρεψες με Τζούλια Νόβα. Πόσοι μπορούν να το πούνε αυτό. Ελάχιστοι. Το λάμδα. Για λαμπάντα είσαι μόνο, λοιπόν. Σε χαιρετώ από τώρα. Ναι. Ήσουν ωραίος τύπος. Ευχαριστώ και εσείς όλοι οι φίλοι του. Να ξέρετε, έτσι. Εγώ το πιστοποιώ εγώ εδώ. Το πιστοποιώ εγώ. Κατάφερε και έψησε Τζούλια Νόβα να χορέψει μαζί του. Την Τζούλια δεν έχει πείσει ούτε ο σύντροφός της. Και την έπεισε ο Κρίς. Την έπεισε ο Κρίς. Λοιπόν, να κλείσουμε με ψηλά το κεφάλι. Εντυπωσιακά, την πήρα στο χέρι. Και φωνάζουμε με σύνθημά μας ένα-ένα. Για την Πέμπα! Έτσι. Πάμε! Θα το λύσει, παιδιά, και θα φύγει περήφανα τουλάχιστον. Βιβλίο βάλαμε, έτσι. Ναι. 20 ευρώ, φύγει. Το Β. Β, όπως λέμε, βιβλίο. Και είσαι έτοιμη να μου λύσει το γρίφο. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Κάνε μια ωραία απόπειρα. Δεν έχει να χάσει τίποτα πολύ, το τελειώσαν τα σύμφωνα. Φύγαμε. Μαντάμ. Ναι. Μπαβέρα. Μαντάμ Μπαβέρα. Υπήρχε στην ταινία που υπήρχε και ο Χάιμε Παλίγιο μαζί με τη Μαρία Χωακίνα και έλεγε Μαντάμ Μπαβέρα. Δεν το πιστεύω ότι μου το κάνεις αυτό. Και μετά μπήκε ο Λουίς Φερνάντο Ντελαβέγκα, απέλυσε τη Μαντάμ Μπαβέρα και πήρανε μια άλλη γιακιά και βοηθώ. Είσαι έτοιμος, μεγάλη, να το λύσεις. Ναι. Λοιπόν, το λύνεις και φεύγεις μεγάλος νικητής και με μεγάλο ποσό. Πες το. Μαντάμ Μποβαρή. Μαντάμ Μποβαρή. Μπράβο. Άλλα 50 ευρώ για το μεγάλο νικητή της ημέρας. Τον Νίκο που φεύγει από εδώ. Σίγουρα πράγματα με 2.770 ευρώ ο Νικόλας. Ένα πιο μεγάλο χειροκρότημα για τα δύο παιδιά μας εδώ. Τη δίκη μας, τον Κρίς. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά να πετύχει το. Εσύ του παίρνει και του στόχου σου. Χόρεψε με τη Τζούλια, φύγε από εδώ. Εσύ λοιπόν. Αστειεύομαι, μπορεί να χορέψει ξανά με τη Τζούλια, εάν την καλέσει μαζί με τη χορευτική εδώ ομάδα και του φίλου σου. Εκεί που χορεύετε εσύ, η Τζούλια θα έρθει. Είναι πολύ απλό άνθρωπο. Και άμα την καλέσει και έχει καβαλέρο, θα έρθει. Σωστά. Και αν έχω καβαλέρο. Ναι, καβαλέρο. Έχω. Μπράβο. Και όταν θα το κανονίσετε, εμένα να μου πείτε να πάω αλλού, μην προκαταλάβετε στο μέρο και έρθω κι εγώ. Όχι, εγώ μέσα. Και εσύ, ναι, γιατί. Έρχεσαι. Εννοείται. Κλείσαμε τα χορευτικά μας, Βίκυ, ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι το μωράκι σου και την νέα σου υπέροχη οικογένεια. Λοιπόν, καβαλάρα μου, δύναμη, οδηγός ταξί και στην Καβάλα και στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο Νίκος, ήρθε η ώρα να κάνει την καλύτερη κούρσα της ζωής του. Από αύριο το ταξί θα είναι Μπορντό, πεζό 108. Μόνο ο Νίκος, έλα! Νικόλα μου, συγχαρητήρια. Να σου δώσω συγχαρητήρια που είσαι και ο πρώτος οδηγός ταξί και επειδή εγώ δεν είμαι και της τυπικότητας, πρώτος ταξιτζής που φτάνει τελικό.
Και ξέρεις αυτά που λένε για εσάς ταξιδίδες, τα ξέρετε όλα. Όλα τα πάντα. Νίκο, ήρθε η στιγμή να τα αποδείξεις. Έτσι. Και να εκπροσωπήσεις την. Την κίτρινη φυλή επάξια. Την κίτρινη φυλή επάξια, σωστά το είπες. Έχεις βγάλει ήδη κοντά 3 χιλιάρικα. 2.770, αύριο ρεπό. Τα αμάξι στην άκρη, χαλαρώνεις με τους αγαπημένους σου φίλους. Μια χαρά. Όμως τώρα πάμε να κάνουμε το τέλειο. Αυτό που δεν θα χαλαρώσει κανείς, γιατί όλη τη μέρα θα γυρνάτε όχι με το ταξί, αλλά με το πεζό 108. Καλή επιτυχία, Νικόλα. Βασικά. Δυνατά. Νούμερο 21. Θα μου τα δώσεις παρακαλώ. Ο Νίκος που ξέρει και από αυτοκίνητα πάρα πολύ καλά. Όλη τη ζωή στο τιμόνι είναι. Τζούλια, η κατηγορία του τελικού. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι φράση. Με μία φράση θα ανοίξουμε αυτό το φάκελο για να τον εισπράξεις. Εγώ παίρνω το φάκελο, αφού βλέπουμε τις 5 λέξεις, το βάζω στην καρδιά μου και με όλη μου την αγάπη εύχομαι να λυθεί ο γρίφος σε λίγο. Γράμματα από πλευράς μας είναι τα λάμδα, π, σίγμα, τ και α, παραδοσιακά αυτά τα 5 και θα τα τοποθετήσουμε αμέσως τώρα. Δεν υπήρχε το λάμδα, αλλά υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα. Αν κάνεις και εσύ έτσι καλές επιλογές, είμαστε πολύ κοντά στη λύση του γρίφου. Παρακαλώ. Το κάπα. Καμίνι. Το νι. Νι, ναυμαχία. Μη. Μπουλντόζα. Και ένα φωνήεν. Τόμι. Και όμικρον. Κάπα, μη, νι, όμικρον, τα γράμματα για τον Νικόλα. 10 δευτερόλεπτα για να βρεις τη φράση. Οι χιώτες πάνε 2-2. Ναι, φίλε μου! Ναι, φίλε μου! Ναι, ρε Νικόλα! Ναι, ρε Νικόλα! Παραδείο! Παραδείο, Νικόλα! Δεχταρά μου, πάρε τα φιλιά σου, τη Τζούλια και έλα παρέα μαζί μου. Έλα εδώ, όλα πήγαν τέλεια. Λοιπόν, εντάξει, ξέρεις τώρα, εγώ δεν κρύβομαι κιόλας. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους ανθρώπους που είναι από την Βόρεια Ελλάδα. Όλους θα τους αγαπάμε, αλλά εμείς οι Βορειοελλαδίτες, παιδί μου, ειδικά όσοι έχουμε έρθει στην Αθήνα από την Βόρεια Ελλάδα, έχουμε και ένα άλλο δέσμο μεταξύ μας κάποτε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως, όχι μόνο επειδή είσαι πατριώτης, αλλά επειδή είσαι καλός παίχτης και το απέδειξες. Ένα δευτερόλεπτο πριν να τελειώσει ο χρόνος, παιδιά. Ένα δευτερόλεπτο και βρήκε τους χιώτες που πάνε 2-2 πάντα. Μπράβο, Νίκο. Από τη στιγμή που κέρδισες, τίποτα δεν μας αφορά. Και στο 1 και στο 2 και στο παρα 10 και οτιδήποτε. Κέρδισες όχι μόνο 2.770 ευρώ, αλλά και το ποσό που υπάρχει εδώ ή το αυτοκίνητο που υπάρχει εδώ. Φίλε, οδηγέ, ταξί, Νίκο, δεν βγαίνεις σε κίτρινο, λυπάμαι. Δώρο στο γιο. Δώρο στο γιο, ρε ο πατέρας. Μου δίνεις 100 λόγους παραπάνω να θέλω να ανοίξω εδώ και να υπάρχει πεζό εδώ μέσα. Σίγουρα δεν υπάρχει οτιδήποτε που θα στεναχωρήσει. Όλα εδώ μέσα είναι καλά. Ό,τι είναι. Και δεν είναι εδώ ο γιος για να το χαρούμε και μαζί. Οπότε θα το γλεντήσουμε μαζί. Γιατί θα το γλεντήσουμε. Γιατί 2.770 ήταν μόνο η αρχή. Αλλά 3.000, 5.770 ευρώ το χέρι για τον Νικόλα. Μπράβο, ρε Νίκ. Αυτός είναι ο Νίκος, αυτή είναι η καβάλα. Θέλω εσύ να κλείσεις, σαν μεγάλο νικητή της ημέρας, με 5.770 ευρώ, με ένα μήνυμα για τις πατρίδες μας επάνω που πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι μόνο όπως τα βολέψαμε τώρα πια. Ένα μήνυμα για τους καβαλιώτες που μας βλέπουν και όλους τους πατριώτες μας. Να είναι όλος ο κόσμος γερός και τίποτα δεν μας ρίχνει. Τίποτα. Ακόμα και όταν δεν γυρίζει, κερδίζει. Κερδίζει. Καλό βράδυ σε όλους. Μπράβο,